Ολόγυρος. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο ο Ανδρέας Σταματόπουλος για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Χριστίνα. Βεβαίως, είμαστε στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο τι γίνεται στο νομό Θεσσαλονίκης και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Και να πούμε βεβαίως ότι ο δεύτερος γύρος εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι μεταξύ του Στέλιου Αγγελούδη και του νυν δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ένας εις εκ των υποψηφίων δημάρχων, ο Στέργιος Καλόγερος, ανακοίνωσε ότι έχει μία προτίμηση προς τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Την ίδια στιγμή ο Δρός Σταυλής λέει δεν μπορώ να στηρίξω τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ενώ ο Σπύρος Πέγκας λέει να ψηφίσει ο καθένας κατά συνείδηση, ό,τι τον εκφράζει δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Βεβαίως υπάρχουν και το κουκουέ που πάντοτε λέει μην πάτε καν να ψηφίσετε στο δεύτερο γύρο αφού δεν έχουμε δικούς μας υποψηφίους. Και μένουν οι μικρότερες παρατάξεις, οι οποίες βεβαίως δεν εκπροσωπούνται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως, Ανδρέα, για τον κύριο Πέγκα, που είπες πραγματικά άφησε ελεύθερους να ψηφίσουν όπως θέλουν, όπως το ίδιο και ο κύριος Μπουτάρης, που δεν πήρε θέση μεν, αλλά τάχθηκε σε πολλά σε μια συνέντευξή του κατά του κυρίου Ζέρβα. Οπότε κάποιοι πήραν μηνύματα ότι αν είναι να ψηφίσουν έναν άμεσα στους δύο, θα ερμηνεύουν ο καθένας κατά την κρίση του αυτές τις δηλώσεις Μπουτάρη. Πάντως, επίσης υπήρξαν και δηλώσεις Αποστολάκη, οι οποίες στη συνέχεια διαψεύστηκαν επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιες πιέσεις από τις κορυφές των συνδυασμών. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι μας, ό,τι και να πει ο συνδυασμός, ο επικεφαλής του συνδυασμού, τον οποίο είχαμε ψηφίσει, που δεν συμμετέχει τώρα στην τελική αναμέτρηση, ο καθένας μας έχει κρίση να συμφωνήσει με τη μία ή με την άλλη πλευρά, έτσι. Προφανώς και βεβαίως είναι σημαντικό, γιατί το λέγαμε και χθες, αποφασίζουμε για τα 5 επόμενα χρόνια. Τι θα υπάρχει στην πόλη, ποιος δήμαρχος θα την διοικεί, ποιος δήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, για την ευταξία, για την εικόνα της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την ουσία. Αν θα γίνουν έργα, αν δεν θα γίνουν. Οπότε ο Στέργιος Καλόγερος, γιατί έχουμε λάβει και εμείς αρκετά μηνύματα που μας ρωτάνε, λόγω της σχέσης που έχει ο Στέργιος Καλόγερος με τη Βεργίνα τηλεόραση. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε για κανέναν, αλλά μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι η επιλογή του Στέργιου Καλόγερου να στηρίξει τον νυν δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα την επόμενη τώρα την Κυριακή στις εκλογές έγινε με κριτήριο ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει ξεκάθαρες θέσεις αναφορικά με τα εθνικά θέματα. Ήταν από αυτούς που είπανε όχι στην Συμφωνία των Πρεσπών, ήταν στα συλλαλητήρια. Από την πρώτη στιγμή είπε ότι ως δήμαρχος δεν πρόκειται να δεχτώ καμία αλλαγή, παραδείγματος χάρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και για το θέμα Μπελέρη επίσης, έτσι. Για το θέμα Μπελέρη πήγε ο ίδιος στην Βόρεια Ήπειρο, διαδήλωσε μαζί με άλλους έξω από τις φυλακές, αλλά ζήτησε να του επιτραπεί είσοδος, αλλά απαγορεύτηκε από τον εισαγγελέα εκεί της Αλβανίας να δει τον φυλακισμένο δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη. Είναι γνωστές οι εθνικές θέσεις και ευαισθησίες του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ο οποίος είναι γνωστός στη Θεσσαλονίκη αλλά και αλλού, ότι κατάγεται από μια οικογένεια Μακεδονομάχων, ότι ο προπάπους του έχασε τη ζωή του πολεμώντας τότε στον απελευθερωτικό αγώνα, στον λεγόμενο Μακεδονικό αγώνα 1904-1908 για την Μακεδονία. Και βεβαίως έχει δώσει πολλές, η οικογένειά του έχει δώσει πολλούς αγώνες για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτό λοιπόν το κριτήριο αποφάσισε ο Στέργιος Καλόγερος, λέγοντας: έχουμε από τη μία το Στέλιο Αγγελούδη, τον οποίο δεν τον ξέρουμε πολύ καλά γιατί έμενε χρόνια στην Αθήνα. Ξέρουμε ότι έχει θητεύσει σε κάποιους οργανισμούς, ότι έχει κάποια δραστηριότητα και στον αθλητισμό ως πρόεδρος του Ολυμπιακού Μουσείου, αλλά δεν ξέρουμε ούτε τη θέση του για τα εθνικά θέματα. Ήταν και στον Οργανισμό Λιμένους Θεσσαλονίκης, έκανε βεβαίως κάποια σημαντικά πράγματα, να πούμε. Φυσικά. Και διαγράφει την δική του πορεία τώρα προεκλογικά, διεκδικώντας το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αγγελούδης, και λέει ο Στέργιος Καλόγερος: εμείς δεν ξέρουμε κάποιες θέσεις του, δεν έχουμε ακούσει, δεν τις γνωρίζουμε. Θέλω να πάω στα σίγουρα με έναν δήμαρχο στον οποίο έχω ασκήσει έντονη κριτική, εντονότατη κριτική, μέχρι και αναφορά μηνυτήρια. Του έκανε χθες και ερωτήσεις και για το θέμα της ΕΙΑΘ και του Θερμαϊκού. Φυσικά. Έφτασε λοιπόν ο Στέργιος Καλόγερος να κάνει μέχρι και μηνυτήρια αναφορά, που κατά κάποιο τρόπο εντός ή εκτός εισαγωγικών εμπλέκει και τον Κωνσταντίνο Ζέρβα
στην μόλυνση του Θερμαϊκού. Έφτασε όμως να πει ότι ωραία όλα αυτά, κάνω ασκώ κριτική, δεν έχει κάνει ίσως το έργο που θα έπρεπε να έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Ρέβας, αλλά έχει κάνει κάποιο έργο. Εμένα με ενδιαφέρει να μην παραδώσουμε τη Θεσσαλονίκη σε κάποιον στον οποίο δεν γνωρίζουμε τις θέσεις του για τα εθνικά θέματα. Αυτό είναι το σκεπτικό του, έτσι. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Οπότε με αυτό το κριτήριο και μόνο έδειξε την προτίμησή του προς τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, σημειώνοντας βέβαια ότι εμείς, ότι εγώ ο Στέργιος Καλόγερος είπε, θα ασκώ κριτική στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα, όποιος και να είναι δήμαρχος, και δεν θα ψηφίζω θέσεις, προτάσεις, ψηφίσματα, οτιδήποτε έρχεται, το οποίο δεν είναι υπέρ της πόλης ή υπέρ της Μακεδονίας ή για το κοινό καλό. Mm-hmm. Οπότε δεν δίνει δηλαδή κάποιο συγχωροχάρτη ή λευκή επιταγή στον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ναι. Τώρα να πούμε ότι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις 13 και 16 Οκτωβρίου στις περιοχές όπου θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Θοδώρα Πότα και θα μας ενημερώσει. Θοδώρα, καλησπέρα. Του Υπουργείου Παιδείας Χριστίνα σχετικά με την λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών προβλέπει ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου αλλά και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας όπου αναμένουμε επαναληπτικές εκλογές, είτε είναι δημοτικές είτε είναι περιφερειακές. Mm-hmm. Την ίδια ώρα έχουμε χειμώνα που έρχεται. Οι θερμοκρασίες έχουν πέσει λίγο, Θεοδώρα, το βλέπουμε και από τις επιλογές των ρούχων που κάνουμε. Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αναμένεται τα πράγματα ωστόσο να είναι δύσκολα και υπάρχει έτσι μια αίσθηση πονοκεφάλου. Ακόμη δεν έχει μπει βεβαίως για τα καλά ούτε το φθινόπωρο ούτε ο χειμώνας, αλλά αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές, ωστόσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Στις 15 Οκτωβρίου αναμένουμε την διάθεση του πετρελαίου, την εκκίνηση της διάθεσής του. Γίνεται γνωστό ότι θα κληθούμε να πληρώσουμε με βάση τις τωρινές συνθήκες περίπου 1,5 ευρώ το λίτρο. Αυτό εκτιμούν, Χριστίνα, παράγοντες της αγοράς των καυσίμων και αυτό βεβαίως αν δεν υπάρξουν δυσάρεστες ξαφνικές εκπλήξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, λόγω βεβαίως και της ανάφλεξης η οποία εκδηλώθηκε στην Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι το επίδομα θέρμανσης παραμένει στο ίδιο επίπεδο με την περσινή χρονιά από 100 μέχρι και 800 ευρώ, αλλά φέτος με βελτιωμένα κριτήρια για τις οικογένειες οι οποίες μπορούν να δουν σχετική αύξηση του εισοδηματικού ορίου έως και 2.000 ευρώ ανά παιδί και σημειώνουμε τέλος ότι το φετινό επίδομα δεν θα είναι διπλό για εκείνους οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αλλαγή καυσίμου. Αυτό έγινε μόνο πέρσι. Ναι, και θα παραμείνουμε στον τομέα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει στον ΣΕΒ και να λέει ότι είναι εφικτός ο στόχος για μέσο μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Η ανάπτυξη να οδηγήσει στη σύγκληση των ελληνικών μισθών με τους ευρωπαϊκούς και πρέπει να έχει στο επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία θα συσταθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, επιτροπή με πρόσωπα παγκοσμίου βεληνικούς. Τώρα, να ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην επικαιρότητα με τον Κώστα Σκρέκα. Υψώνουμε, λέει, τείχος προστασίας απέναντι στην ακρίβεια με νέα μέτρα. Μάλιστα, μιλάει για ειδικό καρτελάκι και την μείωση των τιμών στο ράφι. Η Θοδώρα Πότα θα μας δώσει και αυτά τα οικονομικά στοιχεία. Θοδώρα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, Χριστίνα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν κατά της ακρίβειας. Μιλάμε για την πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής με ειδική σήμανση στο ράφι. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός, από το τέλος του Οκτωβρίου οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ ειδικές σημάνσεις στα προϊόντα που οι προμηθευτές μείωσαν την τιμή τους κατά τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες. Ένα δεύτερο μέτρο επιγραμματικά αφορά την υποχρέωση ανακοίνωσης από τα σούπερ μάρκετ στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, των ανατιμήσεων σε προϊόντα απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή προϊόντα που έχουν υψηλή ζήτηση. Και τέλος, το τελευταίο μέτρο έχει να κάνει με την υποχρέωση ανακοίνωσης λιανικών τιμών πώλησης των οποροκυπευτικών προϊόντων, Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ τη Θοδώρα Πότα. Εμείς παραμένουμε στο στούντιο με τον
τον Ανδρέα Σταματόπουλο να τα πείγουμε με λίγο, μέχρι να υποδεχτούμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, τον Γιάννη Σοπασί, τον πρώην Διευθυντή ΙΚΑ και Σύμβουλο Εργασίας και Ασφάλισης, για πολλά θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, και ακούω στον αέρα τον τεχνικό μας, θα διορθωθεί αυτό. Ανδρέα, η αλήθεια είναι ότι αρχίζουν δειλά-δειλά και σκάνε ειδήσεις οικονομικού τύπου, και το λέω αυτό γιατί ήταν όλο αυτό το διάστημα οι εκλογές, ήρθε ο πόλεμος στο Ισραήλ και οι επιθέσεις αυτές που μονοπολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα και τα γύρω από αυτήν, αλλά το θέμα της ακρίβειας στο ράφι και των ανατιμήσεων είναι πάντα πολύ σοβαρό, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε χειμώνα. Εν τω μεταξύ είναι μη πλησιάσεις να βάλεις βενζίνη, έτσι, να το πούμε και αυτό. Έχει μειωθεί λίγο νομίζω η τιμή της βενζίνης. Πάρα πολύ αυξήθηκε τις τελευταίες μέρες. Γιατί έβλεπα και εγώ στο βενζινάδικο ότι... Δεν ξέρω σήμερα, αλλά... Έβλεπα, ας πούμε, ήταν 1,8. Τις προηγούμενες μέρες είχε πάλι πάρει την ανιούσα. Ναι. Τώρα αν είναι πρόσχερο, μακάρι. Ήταν τυχαίο ότι αυτό που είδα εγώ στο βενζινάδικο εκεί που πάω. Μας πεις σε ποιο βενζινάδικο πας. αυτό είναι η πρόταση. Πάντως οι τιμές, η ακρίβεια είναι το μεγάλο στοίχημα και της κυβέρνησης. Ειδικά καρτελάκια ακούσαμε πριν, καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα πράγματα, market pass. Είναι μέτρα, αλλά τα οποία δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Γιατί όταν ο μισθός παραμένει ο ίδιος και όλα έχουν εκτοξευθεί, αυτό που γίνεται με το λάδι είναι πρωτοφανές, Χριστίνα. Ένα γύρο να πας να φας έχει φτάσει 4 ευρώ, δηλαδή δεν είναι απλησίαστο. Και παραπάνω μερικές φορές. Μερικές φορές. Εγώ και δηλαδή παραπάνω. Πληρώνω συνήθως 5 και κάτι. Ίσως βάζω μια σαλάτα μέσα γι' αυτό. Α, μένει και με σαλάτα, είναι πιο ακριβό, εννοείται. Είναι πλέον, δεν ξέρω που θα φτάσει αυτή το ράλι των τιμών, αλλά από την άλλη, αυτό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι στην κυριολεξία εκρηκτική. Μιλούμε για καταστάσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν τις είχαμε δει, γιατί είχε υπάρξει μια ηρεμία στην περιοχή. Βέβαια τώρα, όταν ακούμε ότι θα κηρύξει πόλεμο, δεν μπορεί να κηρύξει πόλεμο στη Χαμάς, γιατί η Χαμάς δεν είναι ένα κράτος, είναι καθ' υπερβολή αυτός ο λόγος, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία δυστυχώς αιματοκύλησε στο Ισραήλ. Την διεύρυνση φοβόμαστε, αλλά εμείς θα έχουμε τον αντιστράτηγο, τον Ιωάννη Ζούκα, λίγο αργότερα και θα μας κάνει όλη την ανάλυση για όλα αυτά. Εδώ χρειαζόμαστε βεβαίως και κοινωνιολόγο, θα πω εγώ, πέρα από πολιτικό και γεωστρατηγικό αναλυτή, γιατί βλέπω ότι κάνουν συγκεντρώσεις για τους Παλαιστινίους. Τη στιγμή που κανένας δεν έκανε μια συγκέντρωση για τα μωρά που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, για τις γυναίκες που βιάστηκαν, που δολοφονήθηκαν, εκεί δεν κάνει κανείς μια διαδήλωση. Τώρα κάνουν διαδήλωση, λέει, για τους Παλαιστινίους. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί γίνεται. Και μάλιστα όλες αυτές τις διαδηλώσεις γίνονται κυρίως από αριστερούς, ακροαριστερούς, αλλά όχι δεξιούς, ακροδεξιούς. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς η ακροδεξιά και η αριστερά ταυτίζονται σε αυτό το θέμα. Σε μερικά πράγματα έχουν κοινό τόπο. Ενώ η δεξιά είναι ξεκάθαρα υπέρ του Ισραήλ. Ανδρέα Σταματόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και τη συζήτηση. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε.